ύποπτο κρούσμα με την ευλογιά των εγωπροβάτων σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίστηκε και σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λάρισας και συγκεκριμένα στον πυργετό του Δήμου Τεμπών. Το δείγμα στάλθηκε για έλεγχο και αναμένεται το αποτέλεσμα ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αν επιβεβαιωθεί τότε θα είναι το πρώτο κρούσμα στο νομό Λάρισας. Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Ντάνιελ που χάθηκαν χιλιάδες ζώα ήλθε η Πανόλη και τώρα το τελειωτικό χτύπημα το δίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Η ευλογιά αυτή τη στιγμή σχεδόν έχει φτάσει σε όλη τη χώρα. Έχει, έχει γεμίσει όλη η Ελλάδα. Οι μόνοι που το πληρώνουν είναι οι κτηνοτρόφοι, ειδικά η Θεσσαλία, η καταστραμμένη Θεσσαλία μετά τις πλημμύρε. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντω έχουν μείνει χιλιάδε αρνιά, τα έχουμε στου τάβλου μέσα. Η καταστροφή είναι τεράστια ε, οι ζωτροφές στο κράτος δεν μας βοήθησαν μέχρι σήμερα. Σε ό,τι έχουμε ζητήσει τα έχουν απορρίψει όλα. Οπότε από εδώ και πέρα είναι έξοδος από το επάγγελμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Η καταστροφή είναι τεράστια. Δεν, γίνεται, δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο αυτό το κακό. Αντέξαμε την πλημμύρα, αντέξαμε την πανόλη, αυτό δεν θα το αντέξουμε. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Έχουν μείνει τα αρνιά και τα πρόβατα στις μονάδες μας. Είναι αδιάθετα πόσο να αντέξουμε εμείς από τη στιγμή. Έχουν αδειάσει αποθήκες από ζωτροφές. όλον όλων των κτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα. Πρέπει να πάρουν μέτρα άμεσα. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Όπω υποστήριξε ο αντιπρόεδρο τη Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλία Ζήση Παρλίτση, οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν άλλε αντοχέ, αφού περίμεναν σε λίγε ημέρε να τελειώσει η καραντίνα τη Πανόλη για να μπορέσουν να σφάξουν τα ζώα του και να τα πουλήσουν. Κάθε κτηνοτροφική μονάδα με εγωπρόβατα ασφικτιά, ενώ τα έξοδα συντήρησή του είναι δυσβάσταχτα. Η Θεσσαλία αυτή τη στιγμή έχει χάσει 105.000 από, από, τον Ντάνιελ και από την Πανόλη. Αν συνεχιστεί αυτό με την ευλογιά, θα μιλάμε για τεράστια νούμερα. Πόσο να αντέξει, όχι μόνο η Θεσσαλία και όλη η Ελλάδα. Η καταστροφή είναι τεράστια. Αλλά και ο κτηνοτρόφο, πόσο άλλο θα αντέξει, γιατί ο μόνο που πληρώνει αυτή την ιστορία είναι ο κτηνοτρόφο. Ούτε ο έμπορα θα πάει κάτι, κανένα δεν θα πάει. Ο μόνο που θα την πληρώσει είναι ο κτηνοτρόφο. Ο οποίο με νύχια και με δόντια κοιτάει να κρατήσει το κουπάδι του την τελευταία χρονιά. Με τόσα που κακά που έχουν συμβεί στην κτηνοτροφία. Όπω είπε σε δηλώσει το Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων Κώστα Τσιάρας, πέρα από τι αποζημιώσει που θα δοθούν για τα ζώα που θανατώνονται, θα, θα δοθούν και χρήματα μέσα από πρόγραμμα προκειμένου να αγοραστούν νέα ζώα και να υπάρξει ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.